Κατσαβής για τον Μαυρογεννίδη. Δεν μπορεί να βρει τον Γκαρσία. Νικολόπουλος. Ραγκουέλ για τον Γκαρσία. Νικολόπουλος, ωραία για τον Φλωρό. Κλείνεται αυτός από τον Χατζιαρό. Πέφτει κάτω, πέναλτι. Δίνει ο Αργυρόπουλος το 52 και κίτρινη κάρτα στον Κατσιαρό, ο οποίος διαμαρτύρεται. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Χλωρού, βάζει το πόντι του εκεί ο Κατσιαρός. Δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά δεν βρίσκει και τον Χλωρό νομίζω, ο οποίος με εντυπωσιακό τρόπο πέφτει. Και έχω την εντύπωση, βλέποντας ξανά τη φάση, ότι ξεγελάει τον Αργυρόπουλο. Που δείχνει αμέσως στο σημείο του πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει για τον Ηρακλείο Έμερσον και είναι μια φάση η οποία σίγουρα θα συζητηθεί. Βεβαίως εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και τον Περικλή Βασιλάκη να την αναλύει τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής. Ο Έμερσον απέναντι στον Κοτσόλη, 53ο λεπτό. Ο Έμερσον που εκτελεί τώρα, η μπάλα στα δίκτυα, 1-0 ο Ηρακλής στο 53ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βραζιλιάνου του Έμερσον. Και οι πανηγυρισμοί για τους κυπεδούχους που προηγούνται με αυτό το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Έμερσον. Βλέπετε ξανά την άλλη γωνία από αυτή που έπεσε ο Κοτσόλης. Την μπάλα μετά από το χτύπημα του Έμερσον και 1-0 ο Ηρακλής. Ο Φωτάκης έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, καθώς ο Ηρακλής είναι με 10 τώρα, αφού ο Σμπόντσακ τραυματίστηκε και χρειάστηκε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Εκτελεί ο Φωτάκης. Υπάρχει χέρι του Ροντρίγκο και πέναλτι δίνει αμέσως ο Αργυρόπουλος. Ένα ολέθριο σφάλμα από τον Βραζιλιάνο, από τον Ροντρίγκο. Δείτε το, στην προσπάθεια του να αποκρούσει, απλώνει το χέρι του και βεβαίως ο Αργυρόπουλος δείχνει κατευθείαν το πέναλτι. Ένα πέναλτι για το οποίο νομίζω πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βλέπετε πως απλώνει το χέρι του. Στο 81 η Λάρισα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δέχτηκε τον γκολ από τον Ηρακλή, με πέναλτι δηλαδή. Ο Κλέιτον είναι αυτός που αναλαμβάνει την εκτέλεση. Απέναντι στον Πάρτο η μπάλα στα δίχτυα, η Λάρισα ισοφαρίζει 1-1 στο 81 και βλέπετε πως τρέχουν οι παίκτες της για να πάνε την μπάλα στη σέντρα και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, θα έχει ένα συγκλονιστικό φινάλε. Στο μεταξύ ο Γιώργος Δόνης ακύρωσε την αλλαγή του Καλατζή, τον οποίον είχε έτοιμο για να ρίξει στο παιχνίδι.